Καλησπέρα σας. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, σας καλωσορίζουμε στην ανοιχτή συνέλευση της παράταξής μας. Να ευχαριστήσουμε τον Δήμαρχο Μεγαλόπολης, τον φίλο Διονύση Παπαδόπουλο, που όπως και αυτός είπε, μας ενώνουν πάρα πολλά όσον αφορά την πολλά πράγματα όσον αφορά την τοπική αυτοδιοίκηση. Νιώθω ιδιαίτερα ευτυχής, γιατί το κάλεσμα σε εσάς, τους πολίτες της Καλαμάτας, έχει αυτή την τεράστια ανταπόκριση. Ανταποκριθήκατε θετικά, αγαπητοί συμπολίτες, στην πρόκληση που σας απίθυνα και σας ευχαριστώ πολύ μέσα από την καρδιά μου. Η παρουσία σας εδώ αποτελεί αναμφισβήτητα ένα ξεκάθαρο μήνυμα εκτίμησης και στήριξης στην παράταξή μας, στην παράταξη Ανοιχτός Δήμος Ενεργοί Πολίτες και στην προσπάθεια που κάναμε όλα αυτά τα χρόνια. Έχω λοιπόν τη χαρά να βλέπω μαζί μας εξαιρετικούς φίλους και συναγωνιστές της παράταξής μας που όλα αυτά τα χρόνια κοπίασαν. Υπηρέτησαν με αυταπάρνηση την κοινή προσπάθεια. Βλέπω όμως και νέους φίλους της παράταξης που έχουν αξιολογήσει θετικά τις δράσεις μας. Όλοι μαζί λοιπόν, παλιοί και νέοι συνεργάτες, εκλεκτά μέλη της τοπικής κοινωνίας, μοιραζόμαστε κοινούς στόχους, κοινά όνειρα που μπορούμε να πραγματοποιήσουμε με τη συλλογική δράση. Πριν από περίπου 5 χρόνια, λίγους μήνες πριν από τις δημοτικές εκλογές του 2014, η Δημοτική Παράταξη Ανοιχτός Δήμος Ενεργοί Πολίτες ξεκίνησε μια συλλογική προσπάθεια προτείνοντας μια άλλη προοπτική για το Δήμο Καλαμάτας. Έκτοτε, η παράταξή μας, μέσα και έξω από το Δημοτικό Συμβούλιο, συντεταγμένα και με προσήλωση στις ιδέες της και το πρόγραμμά της, με υπευθυνότητα, παρουσίασε ποιοτικές και ρεαλιστικές προτάσεις, με γνώμονα πάντα το συμφέρον των πολιτών, παρεμβαίνοντας καθοριστικά και αποτελεσματικά σε όλα τα ζητήματα της πόλης. Θα αναφερθώ εντελώς επιγραμματικά σε ζητήματα μείζωνος σημασίας με τα οποία ασχοληθήκαμε. Σταθήκαμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην προστασία του περιβάλλοντος, που θα πρέπει να είναι στην πρώτη προτεραιότητα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Αναδείξαμε τη μεγάλη περιβαλλοντική πληγή που λέγεται Μαραθώλακα. Είναι ο χώρος διαχείρισης των απορριμμάτων στο Ταΐγετο, που λόγω της κακής διαχείρισης έχει δημιουργηθεί μια τεράστια ρύπανση στην περιοχή, την οποία δεν είχε μετρήσει ο Δήμος Καλαμάτας. Εμείς πήγαμε και τη μετρήσαμε. Μετρήσαμε τη ρύπανση και αποδείξαμε ότι αυτά τα νερά τα οποία πέφτουν στον Έδοντα είναι χειρότερα, προσέξτε, από το νερό των υπονόμων. Προτείναμε τη μείωση των σύμμικτων απορριμμάτων με την ενίσχυση της ανακύκλωσης και της διαλογής της πηγής στην πηγή, όπως γίνεται άλλωστε σε όλες τις ευρωπαϊκές πόλεις. Αναδείξαμε την ανάγκη αναβάθμισης του βιολογικού καθαρισμού και τη σωστή διαχείριση της λιματολάσπης. Ως γνωστόν, η παλιά λιματολάσπη προκαλεί σημαντική ρύπανση στον ποταμό Άρη. Αναδείξαμε την ανάγκη για έργα υποδομής, όπως τα αντιπλημμυρικά έργα, και το αναδείξαμε ήδη από το 2014. Προσέξτε, πολύ πριν από τις φωνικές πλημμύρες του 2016. Δεν είναι δυνατόν να πνίγεται η Καλαμάτα, ακόμα και με μέτριας έντασης βροχοπτώσης, λόγω απουσίας επαρκούς δικτύου ομβρίων υδάτων. Προτείναμε να εκπονηθεί ένα σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας, έτσι ώστε ο πολίτης να έχει εύκολη, καθολική, χωρίς αποκλεισμούς και ασφαλή πρόσβαση μέσα και έξω από την πόλη. Εισηγηθήκαμε την ανάπτυξη του δικτύου αστικής συγκοινωνίας που να καλύπτει όλο το Δήμο και πετύχαμε την δρομολόγηση αστικής συγκοινωνίας στο νοσοκομείο, τη Βέργα και τη Μικρή Μαντίνια. Επισημάναμε το μεγάλο πρόβλημα των τροχαίων και προτείναμε συγκεκριμένες δράσεις που πρέπει να πάρει ο Δήμος για την βελτίωση των οδικών υποδομών σε συγκεκριμένα σημεία του οδικού δικτύου.
αναδείξαμε την εγκατάλειψη που υπάρχει στις συνοικίες της πόλης, τα χωριά, και προτείναμε την ισοκατανομή των κονδυλίων σε όλες τις συνοικίες της πόλης, αλλά και στις 33 κοινότητες του Δήμου, οι οποίες και αποτελούν αναπόσπαστο και ζωτικής σημασίας κομμάτι του Δήμου. Προτείναμε συγκεκριμένο master plan για τον τουρισμό, που θα αξιοποιεί τις τεράστιες δυνατότητες της πόλης για τη βιώσιμη ανάπτυξη του τουρισμού, με την ανάπτυξη του θεματικού τουρισμού, η οποία μπορεί να εξασφαλίσει τουριστική κίνηση στην πόλη μας για όλο το χρόνο. Αναδείξαμε τη σοβαρή ποσοτική και ποιοτική υστέρηση των αθλητικών υποδομών στην πόλη, αφού προηγήθηκε εκτεταμένη διαβούλευση με τους αθλητικούς φορείς και τα σωματεία της πόλης. Προτείναμε ένα συγκεκριμένο διεκδικητικό πλαίσιο για την κατασκευή νέων αθλητικών υποδομών στην Καλαμάτα και χαιρόμαστε που με το πρόγραμμα σύμπραξης του δημοσίου με τον ιδιωτικό τομέα θα κατασκευαστούν έργα τα οποία προτείναμε, όπως το νέο κλειστό γυμναστήριο και το νέο κολυμβητήριο. Παράλληλα, η αντικατάσταση του πανιού στην Τέντα, η βελτίωση των συνθηκών στο δημοτικό στάδιο, η τοποθέτηση μηχανημάτων επιγύμνασης στο στάδιο και αλλού ήταν δικές μας προτάσεις που ξεκίνησαν με έντονες δικές μας πιέσεις. Ενδεικτικά σας ανέφερα κάποιες από τις δράσεις μας, γιατί σαφώς δεν μπορεί να συμπυκνωθεί σε μία ομιλία όλο το έργο της παράταξης. Άλλωστε, οι πολίτες γνωρίζουν ξεκάθαρα ποιοι έτρεχαν όλα αυτά τα χρόνια, ποιοι ήταν κοντά τους, ποιοι ήταν κοντά στα προβλήματα, ποιοι πρότειναν λύσεις, ποιοι αγωνίστηκαν με πάθος για το καλό της Καλαμάτας. Αγαπητοί συμπολίτες, η τοπική αυτοδιοίκηση από το Μάιο του 2019 καλείται να λειτουργήσει σε ένα εντελώς διαφορετικό περιβάλλον, να αντιμετωπίσει νέες προκλήσεις και δεδομένα, να λειτουργήσει σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό περιβάλλον και κυρίως να λειτουργήσει σε ένα περιβάλλον συνένεσης και σύνθεσης απόψεων. Η πραγματικότητα αυτή επιβάλλει εγρήγορση, ανάδειξη και συστράτευση των θετικών δυνάμεων, ενεργή συμμετοχή, αλλά και σκληρή προσπάθεια για την επιτυχία του εγχειρήματος. Είναι γεγονός πως καμία αλλαγή, καμία μεταρρύθμιση δεν μπορεί να επιτευχθεί εάν δεν έχει στο κέντρο του ενδιαφέροντός της τον άνθρωπο. Οι Δήμοι πλέον δεν μπορούν να κυβερνώνται με βάση παροχημένα πρότυπα διοίκησης, που ιδιαίτερα στο Δήμο Καλαμάτας έχουν κοστίσει πολλαπλώς σε κοινωνικό και αναπτυξιακό επίπεδο. Η ενός ανδρός εξουσία, οι πολιτικές κολεγές, η φιλοσοφία των δικών μας και των άλλων, οι υποσχέσεις χωρίς αντίκρισμα πρέπει να σταματήσουν. Μια σύγχρονη αυτοδιοικητική παράταξη οφείλει να ενώνει αντί να διαχωρίζει τους δημότες, οφείλει να αφυπνίζει αντί να κοιμίζει τις συνειδήσεις, να δημιουργεί συνεχώς αντί να πολιτεύεται με παλαιοκομματικές τακτικές, να προσκαλεί την νεολαία στα κοινά, αντί να τη σπρώχνει όλο ένα και περισσότερο στο περιθώριο ή να την κρατά σε ομοιρία κάθε είδους. Μια σύγχρονη αυτοδιοικητική παράταξη πρέπει να απευθύνεται στους πολίτες και να τους δίνει την ευκαιρία να εκφράσουν δημοσίως λόγο. Αυτό κάναμε και τα τελευταία χρόνια με τις θεματικές μας εκδηλώσεις και δράσεις και με τον καθιερωμένο ετήσιο απολογισμό πεπραγμένων. Αυτό κάνουμε και απόψε και δίνουμε το λόγο σε εσάς, γιατί είμαστε ανοιχτοί, ξεκάθαροι και λογοδοτούμε μόνο σε εσάς, τους πολίτες. Οι ανοιχτές συνελεύσεις, δηλαδή εσείς, είστε ξεκάθαρα βασικό συστατικό στοιχείο της παράταξής μας και το ανώτατο αποφασιστικό όργανο αυτής. Δεν συμφωνούμε να παίρνονται οι αποφάσεις σε σκοτεινά γραφεία. Δεν συμφωνούμε να γίνονται ζυμώσεις υπόγεια. Δεν συμφωνούμε οι αποφάσεις να παίρνονται σε σκοτεινούς διαδρόμους και να εξυπηρετούν συμφέροντα. Όλα πρέπει να έρχονται στο φως του ανοιχτού δημόσιου διαλόγου. Αυτόν τον ανοιχτό δημόσιο διάλογο κάποιοι τον αρνούνται προσχηματικά και προτιμούν να συνδιαλέγονται στα κρυφά. Για όλα και όλοι θα πρέπει να αξιολογούμαστε. Ειδικά οι άνθρωποι που υπηρετούμε την τοπική αυτοδιοίκηση. Γι' αυτό είμαστε απόψε ενώπιόν σας, για να μιλήσουμε για όσα κάναμε μέχρι τώρα, αλλά κυρίως να ακούσουμε εσάς και να σχεδιάσουμε μαζί το πρόγραμμα για έναν άλλο δρόμο για την Καλαμάτα.
ένα δρόμο πιο προοδευτικό, πιο ανθρώπινο, πιο δημοκρατικό, πιο διαφανή, πιο συμμετοχικό, με περισσότερες προϋποθέσεις για ενεργή και καθοριστική παρέμβαση του Δήμου στα θέματα του περιβάλλοντος, της κοινωνικής αλληλεγγύης, της πολιτικής προστασίας, του πολιτισμού, του αθλητισμού και της νέας γενιάς. Με προτάσεις και έργα υποδομής που θα αναβαθμίσουν την ποιότητα ζωής και την καθημερινότητα των πολιτών, που θα δώσουν όθηση στον τουρισμό, την πρωτογενή παραγωγή και θα ενισχύσουν την επιχειρηματικότητα και την τοπική οικονομία, στοχεύοντας στη βιώσιμη ανάπτυξη του Δήμου προς όφελος πάντα των πολιτών. Για την παράταξή μας, έννοιες όπως το περιβάλλον, η οικολογία, η βιώσιμη κινητικότητα, η συμμετοχικότητα, η ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας, η αλληλεγγύη, η πολιτική προστασία και άλλες πολλές έννοιες, δεν είναι κούφια λόγια, αλλά οι στόχοι μας και οι λύσεις για μια καλύτερη κοινωνία από το Μάιο του 2019. Μέχρι σήμερα άλλωστε η πόλη μας έχει πληρώσει πολύ ακριβά προσωπικές φιλοδοξίες και συμφέροντα, αδιέξοδες πολιτικές, λαθεμένους χειρισμούς. Την επόμενη μέρα των εκλογών καλούμαστε να κάνουμε μια νέα αρχή και να βάλουμε γερά θεμέλια στο Δήμο Καλαμάτας. Καλούμαστε να κάνουμε μια νέα αρχή στα πάντα. Στον τρόπο σκέψης, διοίκησης, άσκησης πολιτικών, σχεδιασμού, στόχευσης, έργου και παραγωγικότητας. Σε αυτό το πλαίσιο κάνουμε ενωτικό κάλεσμα όλοι μαζί να προτείνουμε και να επιλέξουμε σε κλίμα συνένεσης και αλληλοσεβασμού τις προτάσεις και τις ιδέες με τις οποίες θα πορευτούμε όλοι μαζί ως παράταξη. Κάνουμε κάλεσμα να διευρύνουμε την παράταξή μας που μαζί φτιάξαμε το 2014, λίγους μήνες πριν των εκλογών και την οποία παράταξη ενισχύσαμε στη συνείδηση των πολιτών με συγκροτημένη, σοβαρή και με ουσιαστικές προτάσεις αντιπολίτευση. Θέλουμε να συνθέσουμε δημιουργικά την αυτοδιοικητική εμπειρία των παλαιότερων με τον ενθουσιασμό και τη διάθεση για προσφορά των νεότερων. Να ενεργοποιήσουμε στο μέγιστο τις κοινωνικές δυνάμεις που υπάρχουν στους πολιτιστικούς, κοινωνικούς, αθλητικούς και άλλους συλλόγους και φορείς του Δήμου, στηρίζοντας τις δράσεις τους, ενισχύοντας την παρουσία τους και την προσφορά τους στην τοπική κοινωνία. Να συμβάλλουμε στην οικοδόμηση μιας σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ της Δημοτικής Αρχής και των εργαζομένων του Δήμου, που θα έχει ως βάση τον αλληλοσεβασμό και την κοινή στόχευση προς όφελος των πολιτών. Θέλουμε να προστατεύσουμε το φυσικό μας περιβάλλον, δημιουργώντας και νέους ελεύθερους χώρους στο κέντρο και στις γειτονιές, καθιστώντας τους παράλληλα προσβάσιμους σε όλους τους πολίτες, προκειμένου να τους απολαμβάνουν στην καθημερινότητά τους. Να δώσουμε σε κάθε συνοικία της πόλης, σε κάθε δημοτική ενότητα, ρόλο και εφόδια για να αναπτύξει τις δικές της ξεχωριστές δυνατότητες. Να στοχεύσουμε σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο κάθε χρηματοδότηση έργων που θα βελτιώσουν τη ζωή των δημοτών και τη συνολική εικόνα του Δήμου. Να υποστηρίξουμε έπρακτα την τοπική επιχειρηματικότητα με ξεκάθαρους κανόνες που θα γίνονται σεβαστοί από όλους. Να δώσουμε πραγματική φωνή στο δημότη μέσα από τις τακτικές συνελεύσεις στις γειτονιές, την ενίσχυση των συμμετοχικών δεσμών και τη διενέργεια τοπικών δημοψηφισμάτων. Αγαπητοί φίλοι, για να γίνουν τα παραπάνω πρέπει να είμαστε πρωταγωνιστές. Πρωταγωνιστές και όχι κομπάρσεις σε μικροπολιτικά παιχνίδια, αποδεικνύοντας με τη συμμετοχή μας πως λέμε όχι στα δαχτυλίδια και τους επίδοξους σωτήρες, όχι στους αυτοδιοικητικούς κομίτες που κάνουν την εμφάνισή τους λίγο πριν από τις εκλογές. Η σημερινή, ισχυρή και πολυπληθής παρουσία σας δίνει τον δρόμο της συμμετοχής, της συλλογικότητας, του δημοκρατικού διαλόγου, της κοινής δράσης. Μας δείχνει πως πρέπει να συνεχίσουμε με πρόσθεση και όχι αφαίρεση, με πολλαπλασιασμό και όχι διαίρεση, με συνεργασίες και όχι αποκλεισμούς, και αυτό θα κάνουμε. Από σήμερα συνεχίζουμε μια ενωτική και ιδιαίτερα δυναμική πρόταση που απευθύνεται σε όλους όσους πιστεύουν ότι το κοινό συμφέρον είναι πάνω από το προσωπικό, που πιστεύουν στη συλλογική δράση, στις δημοκρατικές διαδικασίες, που ενδιαφέρονται για το σήμερα και το αύριο της Καλαμάτας, σε όλους αυτούς που πιστεύουν επιτέλους ότι ο Δήμος μπορεί να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο. Ένας Δήμος με ιδιαίτερη δυναμική και μοναδικά χαρακτηριστικά που μπορεί και πρέπει να τα εκμεταλλευτεί.
σε έναν ευλογημένο πραγματικά τόπο που έχει τεράστιες δυνατότητες εξέλιξης, ευμάρειας, κοινωνικής συμμετοχής και κοινωνικής πολιτικής. Όπου όλοι οι δημότες θα είναι σεβαστοί, θα μπορούν να έχουν προοπτική και ρόλο, ευρύτερα ως πολίτες και ως άνθρωποι, με παραγωγή πολιτικής, με ευρείες συνενέσεις για τα σημαντικά θέματα του Δήμου, με φρέσκες, σύγχρονες, καινοτόμες, εφαρμόσιμες ιδέες που θα άρουν τα αδιέξοδα και θα δώσουν όθηση στην περιοχή μας. Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, είναι αναγκαία μια μεγάλη, δυναμική, κοινωνική συμμαχία, μακριά από κομματάρχες και υπόγειες συνεργασίες. Μια συμμαχία που θα οθήσει και θα απελευθερώσει όλες τις ζωντανές δυνάμεις του τόπου. Απαιτείται μια νέα αρχή, με σχέδιο, ξεκάθαρες και σαφείς πολιτικές που έχουν στο κέντρο του ενδιαφέροντας τον άνθρωπο, το σεβασμό στον πολίτη, την ισοτιμία, την ποιότητα ζωής, τη συμμετοχικότητα, τη διαφάνεια, τον αναπτυξιακό σχεδιασμό, αλλά και το περιβάλλον. Φίλες και φίλοι, η πατρίδα μας και οι Έλληνες υποστήκαμε πολλά από το 2010 με τα μνημόνια, την οικονομική και κοινωνική κρίση. Σιγά σιγά ευελπιστούμε η Ελλάδα να ανασάνει και να δείξει μια νέα προοπτική για την Ελλάδα μας. Τώρα έχει έρθει η ώρα να βάλουμε μπροστά την τοπική κοινωνία και να βάλουμε μπροστά το μαζί. Με ανθρώπους που θα προτάσουν το συμφέρον του τόπου και όχι το δικό τους. Που θα αποκαταστήσουν τη σχέση μεταξύ Δήμου και πολιτών. Που θα παράγουν τοπικές πολιτικές και όχι στήρα διαχείριση. Που θα φέρουν μια νέα φρέσκια αντίληψη για την αυτοδιοίκηση. Που θα επιλύουν προβλήματα και δεν θα δημιουργούν πρόσθετα. Φίλες και φίλοι, από εδώ και πέρα δεν υπάρχουν διλήμματα, αλλά υπάρχουν επιλογές. Επιλογές ξεκάθαρες. Επιλογές σύγκρουσης του νέου με το παλιό. Της ευθύνης με την ανευθυνότητα. Της εργατικότητας με την οκνηρία. Της προοπτικής με την οπισθοδρόμηση. Της δράσης με την αδράνεια. Της αποφασιστικότητας με τη στασιμότητα. Της δυναμικής με την αδυναμία. Της πολυχρωμίας με τον γκρίζο. Πλέον είμαστε σε σύγκρουση με το παλιό και με τον γκρίζο, είμαστε μαζί με το νέο και το δημιουργικό. Μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου, σας ευχαριστώ για την ενεργή συμμετοχή σας. Δεσμεύομαι ότι θα είμαι πάντα κοντά σας, όπως ήμουν όλα αυτά τα χρόνια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Μέσα από την καρδιά μου σας ευχαριστώ πολύ. Με έχετε συγκινήσει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ.